Ας μιλήσουμε λίγο για τους haters. Και έχω πάρα πολλούς. Ποτέ δεν κατάλαβα αλήθεια είναι γιατί έχω τόσους πολλούς και τι είναι αυτό που κάνουν που τσατίζει τόσο κόσμο. Χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες οι haters που με μισούνε. Και η πρώτη κατηγορία από όλες αυτές που με μισούνε είναι αυτή που τους ενοχλεί που είμαι χοντρός. Έχω πάρα πολλά σχόλια σχετικά με αυτά που τρώω και την ποσότητα που έχω φάει κάποιες φορές. Και τα μισά σχόλια, ρε παιδί μου, είναι πρόσεχε την υγεία σου, φιλαράκο, οπότε είναι ένα καλό σχόλιο, θετικό. Και μετά τα υπόλοιπα τα σχόλια είναι. Κάτσε να σου πω από το κινητό, τα έχω σημειώσει τόσο καιρό. Χοντρέ, μαλάκα, θα πεθάνεις. Ωραία. Συχαίνομαι που σε βλέπω εσένα και το λίπος σου. Οκ. Okay. Εντάξει, αυτό πρέπει να είναι πιτσιρίκι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι χοντροί, αδύνατοι, φορέβα, μπρο. Είχα πάθει σοκ με αυτό το σχόλιο. Δεν θα έρθω στη κηδεία σου όταν πεθάνεις από το φαΐ. Μου εύχεται δηλαδή να φύγω, να πεθάνω και ότι δεν θα έρθει και στη κηδεία μου. Δηλαδή, αν φύγω, χαίστηκαν θα έρθεις. Πόσο τρώει ο μπρο, ρε μαλάκα, θα φάει και εμάς τους αδύνατους. Οκ. Okay. Αν πεινάω, θα φάω και το πιο χοντρό, έτσι. Μην είναι αυτό το πρόβλημά σου, δηλαδή. Πάμε και ένα καλό, πολύ καλό. Είναι ντροπή σας που καταναλώνετε τόσο φαγητό, θα κάνετε κακό στην υγεία σας και πιάνετε θέση στα νοσοκομεία όταν ένας άλλος άνθρωπος, όχι παχύσαρκος, θα το έχει ανάγκη. Πριν ξεκινήσω να μιλάω, καλύτερα χοντρός παρά μαλάκας. Sorry, α. Εγώ καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ το λόγο για τον οποίο είμαι χοντρός. Ξέρω, λέτε, τρώει πάρα πολύ στα βίντεό του και είναι ένας λόγος αυτός. Ο λόγος που έχω γίνει εγώ χοντρός, ρε παιδί μου, που έχω πάρει αυτά τα 30 κιλά, είναι ότι από εκεί που ήμουν σε μια δουλειά πριν 2 χρόνια, που έκανα 19.000 βήματα τη μέρα, ίδρωνα, σήκωνα τέτοια. Γιατί η κουζίνα είναι βαριά δουλειά, μην βλέπετε, δεν είναι αυτά που βλέπετε στη τηλεόραση. Κουνιόμουν όλη μέρα, ρε παιδί μου, έκανα κάτι και δούλευα μέσο όρο 12 ώρες τη μέρα. Ξαφνικά βρέθηκα να κάθομαι σαν υπολογιστή, να κάνω edit 12 ώρες τη μέρα και να πηγαίνω σε μαγαζιά, να τρώω, να κάνω, να δοκιμάζω, να. Γιατί μην πάω σε ένα μαγαζί για να σας το δείξω, έχω ήδη πάει άλλη μια φορά και έχω φάει για να είμαι σίγουρος ότι θα μ' αρέσει για να το δείξω. Γενικά κάνω μια πολύ πιο καθιστική ζωή πλέον. Γι' αυτό έχω πάρει τα κιλά, γιατί πίστεψέ με και πριν τα βίντεο τόσο έτρωγα. Απλά κουνιόμουν συγχρόνως και δεν τα έπαιρνα. Πιστεύω ότι για να σταλεί αυτά τα σχόλια κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπο για να αναδείξει τον εαυτό του παραπάνω και να νιώσει καλύτερος από εσένα. Και από τη στιγμή που δεν μπορεί να βρει κάτι άλλο, στηρίζεται πάνω σε αυτό που βλέπουν τα μάτια του, ότι είσαι πιο χοντρός από αυτόν. Βέβαια, μπορεί να του πεις ότι ο χοντρός μπορεί να δυνατήσει. Ο μαλάκας για μια ζωή μαλάκας θα είναι. Και εδώ στα social είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνεις, γιατί κάθεσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο, κρυμμένος, καμπουριασμένος εκεί πέρα πίσω από μια οθόνη και ψάχνεις μανιωδώς να βρεις κάποιο βίντεο για να βγάλεις τη χολή σου, ρε παιδί μου, και να νιώσεις έτσι τα ψυχολογικά σου να εξαφανίζονται, περιμένοντας εκεί πέρα ανυπομονετικά στο σχόλιο που έχεις κάνει να δεις μπας και μπει κάποιος άλλος που θέλει να βγάλει τη χολή του και να κάνει like στο σχόλιο σου. Και με το που δεις αυτό το like στο σχόλιο σου, σου κάνει ένα χαμόγελο έτσι περίεργο εδώ πέρα, σαν το Δρακουμέλ, αφού έχει σκοτώσει 2-3 στρουμφάκια και έχει ρίξει και ένα στην ψινέλ. Κοίτα, οι άνθρωποι ερχόμαστε σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. Κάποιοι είναι okay με τον εαυτό τους, είναι ευχαριστημένοι με το πώς είναι και κάποιοι άνθρωποι δεν είναι. Αλλά το ότι έχουμε ένα σώμα το οποίο δεν αρέσει στους άλλους δεν είναι κάτι που μας επηρεάζει, ρε παιδί μου, στην καραμπουτσακλάρα μας κανονικά. Ναι, τα παραπάνω κιλά δεν κάνουν καλό. Χαίρο πολύ δεν κάνουν καλό, αλλά για κάποιους ανθρώπους, ρε παιδί μου, είναι λίγο πιο δύσκολο να τα χάσουν. Δεν γεννηθήκαμε όλοι με six pack εδώ πέρα και να τρώμε 17 σουβλάκια γιατί να παίρνουμε κιλά, να βγάζουμε κοιλιακού στο πλάι. Για αυτά τα γενετικά, τα έτσι που έχουν βγει, γεννηθήκανε κάποιοι σαν το Λεωνίδα μπρατσωμένοι. Κάποιοι το ρίχνουν στο φαγητό από λεμαργία, κάποιοι το ρίχνουν στο φαγητό από τη στεναχώρια, κάποιοι δεν είναι αρκετά δυνατοί χαρακτήρες, ρε παιδί μου, για να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει να φάνε, όπως εγώ. Εγώ δεν είμαι δυνατός χαρακτήρας στο φαΐ. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που παχαίνουν επειδή έχουν κάτι χρόνιο, δεν ξέρω, θυρεοειδείς και τέτοια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις τώρα το μαλακισμένο που πάει και τους κάνει τα σχόλια αυτά τα. Για να βγάλει τη χολή του. Χέιντε είναι αυτό, ρε παιδί μου. Είχα πετύχει ένα βίντεο με έναν Έλληνα που ήταν έτσι χοντρούλης, ρε παιδί μου. Είδα και τα κιλάκια του. Και έχει μπει μέσα ο βλακόβλακας, ο φραγκόκοτας, ο μικροτσούτσουνος και τον έχει ξεκολλιάσει στα σχόλια. Χοντρέ εκείνο, χοντρέ το άλλο, χοντρέ αυτό. Και είχα περιέργεια, ρε παιδί μου, και μπαίνω μέσα στο προφίλ εκείνου του τύπου που έκραζε. Και άμα δει τη μούρη του, ήταν λες και είχε γαμηθεί τον Γκόλουμ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Μαζί με το Sloth από τα Goonies και το παιδί τους βγήκε αυτό. Δεν καταλαβαίνεις τη φάτσα τώρα. Αλλά και αυτός δεν σκέφτεται, ρε παιδί μου, ότι μπορεί κάποιος να μπει στα δικά του βίντεο και να αρχίσει κάποιος να το κράζει επειδή είναι σαν τον Gollum. Και να του λέει ότι πλαστικός χειρούργος δεν σας έφτιαχνε και για μια ζωή με αυτή τη μούρη θα μείνεις. Ο άλλος θα δυνατήσει άμα χρειαστεί. Αυτά τα σκέφτονται άραγε, θα τους στεναχωρούσε καθόλου. Εμένα γενικά, να ξέρετε, δεν με πολύ επηρεάζουν γιατί είμαι σαν χαρακτήρας να έχω παροπίδες και να διώχνω οτιδήποτε αρνητικό. Στο 90% των πραγμάτων το καταφέρνω. Το τελευταίο πράγμα στον κόσμο που θα μπορούσε να βοηθήσει εμάς που έχουμε λίγο παραπάνω κιλά, σίγουρα δεν είναι τα σχόλια αυτών των ανθρώπων που ο σκοπός της ζωής τους είναι να ρίχνουν ψυχολογικά όλους τους άλλους ανθρώπους για να δείξουν λίγο
παραπάνω τη δικιά τους τη μίζερη τη ζωή, για να νομίζουν ότι επειδή κάποιος είναι κατώτερος, αυτή είναι ανώτερη. Δεν ξέρω πώς πάει. Είναι σαν την οδήγηση, ρε παιδί μου. Άμα οδηγάς στον δρόμο και δεν σε αφήνει ο άλλος να περάσεις, θα τσατιστείς και μετά δεν θα αφήσεις τον επόμενο να περάσει, επειδή δεν σε άφησε ο προηγούμενος. Και πηγαίνει μια λυσίδα αυτό και καταλήγουμε ένα μπουρδέλο που μια ζωή όλοι κορνάρουν, γιατί ποτέ δεν ξεκίνησε εκείνος ο πρώτος να αφήσει τον άλλον να περάσει. Έτσι μπορεί να είναι και με τα σχόλια, ρε παιδί μου. Αρκούν λίγοι άνθρωποι να κάνουν την αρχή, να γράφουν θετικά πράγματα, ώστε μπας και γίνει μια λυσίδα και γράφουν όλα τα θετικά τα πράγματα. Όχι ότι πρόκειται να γίνει ποτέ. Για πάντα χέιτα υπάρχει, δυστυχώς. Αλλά όπως και να έχει όμως κάποιος που έχει πρόβλημα κοιλών, που σας ενοχλεί τόσο πολύ, άμα θέλετε να τον βοηθήσετε, δεν τον βοηθάτε με αυτόν. Βοηθάτε μόνο τον εαυτό σας έτσι. Όχι ότι πραγματικά βοηθάτε βέβαια τον εαυτό σας. Μικροτσούτσουνι. Ίσως τελικά να μην είμαστε χοντροί και απλά να είμαστε αλλεργικοί στους μαλάκες και να έχουμε πριστεί από την αλλεργία. Η επόμενη κατηγορία haters είναι αυτοί που τους ενοχλεί και τσατίζονται πάρα πολύ που βγάζουμε κάποια χρήματα από τα social media. Σου γράφουνε συνήθως τράβα δούλεψε ρε τεμπέλη, κάθεσαι και πληρώνεσαι. Και η ειρωνία είναι ότι αυτό το γράφει. Συνήθως το 80% που στο γράφουν είναι πιτσιρίκια που δεν έχουν δουλέψει ένα λεπτό στη ζωή τους. Κοίτα, δεν σου λέω, υπάρχουν κάποιοι πραγματικά στα social που κολοβαράνε, δεν κάνουν τίποτα και πληρώνονται. Αλλά να σου πω κάτι, μπράβο τους. Μακάρι όλοι να το κάναμε αυτό. Όλη η Ελλάδα μπορούσε να το κάνει. Γιατί το να κάθεσαι και να πληρώνεσαι δεν είναι μόνο στα social. Παντού γίνεται. Ξέρετε γιατί λέω. Αλλά όπως και να, κοίτα, εγώ στην κυριολεξία δεν ξέρω για τους άλλους. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Μπορώ να σου πω για μένα. Εγώ μετά από 23 χρόνια δουλειάς βρήκα έναν τρόπο να αλλάξω σε εισαγωγικά επάγγελμα και να κάνω κάτι που με ευχαριστεί πιο πολύ. Και ναι, θα βγάλω χρήματα από αυτό το πράγμα. Γιατί όχι. Ναι, θα βγάλω χρήματα από κάποιες εταιρείες. Κάποιες εταιρείες θα με πληρώσουν για να κάνω κάποιο βίντεο. Το μόνο σίγουρο για μένα, γιατί για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω, είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θα δείξω εταιρεία η οποία δεν μου αρέσει ή την οποία εταιρεία δεν την είχα ήδη σπίτι μου μέσα, στο ντουλάπι, οπουδήποτε. Σκέψου το λογικά. Έρχεται μια εταιρεία που έτσι κι αλλιώς τη δουλεύεις, τη χρησιμοποιείς, σ' αρέσει σαν εταιρεία και σου λέει, θέλω να πεις καλά πράγματα για μένα σε ένα βίντεο και να κάνεις ένα βιντεάκι και να πεις 5 πράγματα και θα σου δώσω και λεφτά. Μαλάκα, θα το έκανα τζάμπα. Έτσι κι αλλιώς θα το είχα κάνει τζάμπα. Δεν είμαι από τους τύπους που δεν θα σου δείξω μια εταιρεία άμα είναι ωραία, άμα δεν με έχει πληρώσει. Άμα είναι κάτι καλό, το λέμε. Οπότε από τη στιγμή που σου δίνει και λεφτά για να το κάνεις, ποιος από εσάς θα λέει όχι, ρε παιδιά. Συγγνώμη τώρα. Μην τρελαθούμε. Όλοι αυτοί που μας κράζουν για αυτό το πράγμα, λέτε να στέλνουν και στα κανάλια μηνύματα εκεί πέρα και να κράζουν αυτούς που διαφημίζουν πράγματα στις διαφημίσεις. Όχι. Και εδώ πέρα επαναρχόμαστε ξανά στο κρυμμένο πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Εκεί είναι το εύκολο. Βλέπεις κάποια σχόλια σου λέω που λέει ρε τεμπέλη τράβα δούλεψε που κάθεσαι και πληρώνεσαι από διαφημίσεις. Και του απαντάει ο άλλος από κάτω και του λέει ρε φίλε κάντο και εσύ άμα μπορείς. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτός που το έγραψε το πρώτο το σχόλιο το κακό, δεν σημαίνει ότι το θέλει όλο αυτό το πράγμα. Απλά δεν μπορεί να δεχτεί ότι άλλος βγάζει χρήματα και αυτός δεν βγάζει. Πάλι σου λέω εγώ δεν ξέρω για τους άλλους, εγώ σου μιλάω για μένα. Εγώ μια μέρα είπα, σταματάω τη δουλειά τώρα, είχα 30-40 χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok και λέω δεν έβγαζα χρήματα. Λέω, σταματάω τώρα και τα δίνω όλα για όλα για τα social. Και ήμουνα πόσους μήνες, ατελείωτους μήνες, που δεν έβαλα ευρώ στη τσέπη μου. Ευρώ. Και είχα μείνει με 300 ευρώ στη τράπεζα. Αλλά έτσι είναι, ρε παιδί μου. Άμα θες να κάνεις κάτι, το κυνηγάς. Είναι ρυψοκίνδυνο όλο αυτό το πράγμα. Παίρνεις τα ρίσκα σου, ρε παιδί μου, και είτε θα κερδίσεις, είτε θα χάσεις. Είναι αν έχεις τις μπάλες για να το κάνεις. Κάποιοι έχουμε μπάλες, κάποιοι δεν έχουμε μπάλες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην είχα σταματήσει τη δουλειά μου για τα social, αλλά να το είχα κάνει για ένα εστιατόριο, να είχα ανοίξει μαγαζί που είναι η δουλειά μου, ο μάγειρας. Μπορεί να είχε πάει καλά, μπορεί να είχε πάει σκατά. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά το να κάθεσαι κρυμμένος πίσω από μια οθόνη, πάλι εκεί καμπουριασμένος στο πληκτρολόγιο και να κράζεις για πράγματα τα οποία δεν κατάφερες εσύ και σε ενοχλεί που το έχουν καταφέρει κάποιοι άλλοι, με συγχωρείς, αλλά δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό. Δεν είναι καθόλου δικό μου πρόβλημα. Και τα social είναι περίεργο πράγμα. Βγάζεις τον εαυτό σου εκεί έξω και δεν έχεις καμία δύναμη πάνω του μετά. Έχουν όλη άποψη για σένα χωρίς κανένας να σε γνωρίζει πραγματικά. Δηλαδή, έχω βρει τρόπο να βγάζω το χαρακτήρα μου εκεί έξω σε βίντεο και έχω πολύ περίεργο χαρακτήρα, πολύ κουλό χαρακτήρα. Νομίζω το έχετε καταλάβει ήδη, έτσι. Ναι, και κάνω κάτι δημιουργικό, το εγώ πιστεύω δημιουργικό και το γουστάρω. Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν με δέχονται για αυτό που είμαι. Δεν με συμπαθούν, δεν με σέβονται, δεν μπορούν να με βλέπουν γενικά, ρε παιδί μου. Γι' αυτό υπάρχει το scroll στα social. Δηλαδή, scroll. Αλλά δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να δεχτεί την ευτυχία, την επιτυχία, πες το όπως θες, κάποιον άλλον ανθρώπου, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Σου λέω, αυτά τα λίγα που έχω καταφέρει σε 2 χρόνια τα κατάφερα μόνος μου. Δεν τα πήρα δανεικά από πουθενά, δεν τα άκλεψα από πουθενά. Και γενικά δεν πρέπει να αφήνουμε κανέναν να μας επηρεάζει και να έχει άποψη πάνω σε εμάς και σε αυτό που κάνουμε, γιατί κανείς πραγματικά δεν ξέρει τι περάσαμε για να φτάσουμε εκεί που είμαστε, όπου είναι ο καθένας.
Άλλη κατηγορία haters είναι αυτοί που περιμένουν να πετάξει μια σκελίδα σκόρδο για να σου κάνουν σχόλιο και να σου πούνε ο κόσμος πεινάει και εσύ πετάς φαγητό. Το ξέρω ότι μπορεί να μην γυρίζει boomerang όλο αυτό που λέω, αλλά συγγνώμη, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό εγώ. Θα πω αυτά που σκέφτομαι. Ήταν ένα βίντεο, ρε παιδί μου, που έριχνα αλάτι πάνω μου. Και είχε γράψει ο άλλος ο κόσμος πεινάει και εσύ πετάς το αλάτι. Πάει ο άλλος, του γράφει από κάτω και εσύ τι έχεις κάνει για να βοηθάς τον κόσμο. Και αρχίζει αυτός τώρα τσατισμένος τι έγραφε και δεν ξέρεις εσύ ποιος είμαι εγώ και πόσο έχω βοηθήσει εγώ και δεν ξέρεις το ένα και δεν ξέρεις το άλλο. Ακριβώς. Ούτε εσείς ξέρετε τι έχω κάνει εγώ, αν έχω βοηθήσει κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Και να σου πω κάτι, δεν είναι δουλειά σας να το ξέρετε. Αυτό είναι κάτι που να το ξέρω εγώ. Το να βοηθήσει κάποιον άλλον δεν είναι για να το πει στους φίλους σου και να λένε τι γάμω τα παιδιά που ήταν ο μπάμπης, ξέρω εγώ, ή για να το ανεβάζει στα social για να μετά να έρθουν εκατοντάδες και να σου πούνε τι γαμάτο παιδί που είσαι. Κοίτα, δεν σου λέω, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν βιντεάκια που πετάνε φαγητό στην κυριολεξία για προβολές και φυσικά οικονομικό όφελος, έτσι. Αλλά έτσι είναι και πολύ ακόμα στον κόσμο. Μια πρόσφατη ταινία που είδα, μια περιπέτεια, κόστησε 300 εκατομμύρια ευρώ για να φτιαχτεί. Τι νομίζεις, ότι το κάνανε, δώσαν 300 εκατομμύρια για τη δική σου ευχαρίστηση ή για οικονομικό κέρδος το κάνανε. Με αυτά τα 300 εκατομμύρια θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει άπειρους ανθρώπους. Κοίτα, σε καμία περίπτωση δεν σου λέω ότι είμαι τέλειος. Το φαΐ μου πάντως το τρώω όλο, έτσι δεν το πετάω το φαΐ μου. Εντάξει, σε 3-4 βίντεο, ναι, έχει πεταχτεί κάτι για τις ανάγκες του βίντεο. Αλλά γενικά τα τρώμε όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα. Και μια πίτσα που είχα πετάξει σε μια μούρη και μου είχατε σπάσει τις μπάλες εκείνη τη μέρα, ναι, τη φάγαμε. Και για να κλείνουμε σιγά σιγά, άλλες κατηγορίες haters που έχω είναι οι πιο νέοι από μένα, που επειδή είμαι 42 χρονών, με λένε σκατόγερε, κολόγερε, εσύ από τα καπί θες να κάνεις και βίντεο, έχω διάφορα τέτοια σχόλια. Δεν κατάλαβα από τι ηλικία έγινε μέτρο σύγκρισης για το πόσο καλά μπορείς να κάνεις κάτι. Εντάξει, δεν είμαι και 90. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, έτσι δεν λέει παροιμία. Δεν ξέρω, ίσως και εγώ να έχω ξεχάσει, ρε παιδί μου, πώς ήταν όταν ήμουν εγώ 20 χρόνων και έβλεπα ένα 40. Μπορεί να τον έβλεπα σαν καπί, ξέρω εγώ τι να σου πω. Είχαμε το hate για τα κιλά, τώρα έχουμε και hate για την ηλικία. Καλά πάει αυτό. Άλλοι είναι αυτοί που δεν τους αρέσει που βρίζω, που λέω έτσι σεξουαλικά υπονοούμενα ή που λέω τη γνώμη μου για κάποια πράγματα και τη λέω έτσι λίγο πιο ομά. Αυτούς καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω που δεν με ακολουθάνε, καταλαβαίνω που μπορεί να με έχουν κάνει unfollow, καταλαβαίνω που κάνουν scroll και φεύγουν, καταλαβαίνω που δεν βλέπουν αυτά που ανεβάζω, ρε παιδί μου. Δεν με γουστάρουν, είναι λογικό. Δηλαδή δεν γίνεται να κολλάς με όλους. Δεν καταλαβαίνω αυτούς όμως τους άλλους που σε κάθε μου βίντεο επανειλημμένα μου γράφουν το ίδιο πράγμα. Φίλε, άμα ξαναβρίσεις θα σε κάνω unfollow. Το μπούλο, ρε μαλάκα, φύγε. Το μπούλο. Ο χαρακτήρα δεν αλλάζω για κανέναν. Για σένα θα αλλάξω. Κι άλλος κι άλλος δεν έχω αλλάξει χαρακτήρα. Βλέπεις άλλους που κάνουν βιντεάκια και είναι τέρμα δίθεν, διθενιά, και το βλέπεις στα σχόλια. Τους κράζουν επειδή είναι δίθεν. Και εγώ επειδή είμαι ο εαυτός μου, με κράζουν επειδή είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή, μέση λύση δεν υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να τους κάνω όλους χαρούμενους. Δηλαδή, δεν γίνεται. Είναι πολύ. Πώς. Αλλά και αυτός που έκατσε τώρα σε κάθε βίντεο και μου το έγραφε αυτό και μου το έγραφε, ίσως τελικά δεν είσαι hater. Γιατί στην κυριολεξία κάθεσαι και βλέπεις όλα τα βίντεό μου. Είναι αυτό που λένε και έξω. Ίσως είσαι ο μεγαλύτερος μου φαν τελικά. Γι' αυτό ακούς και κάποιους creator και λένε ότι haters θέλουμε haters. Γιατί είναι αυτοί που σου δίνουν σχόλια, σου προωθούν τα βίντεο. Σου. Δεν θυμάμαι. Και υπάρχουν και αυτοί, ρε παιδί μου, που δεν μπορούν να με βλέπουν. Με μισούνε, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Δεν γουστάρουν τη φάτσα μου και απλά μπαίνουν μέσα να πούνε μια κακία και φύγε. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχω καταλάβει. Λέτε τρεις τελείες πάνω blog. Γεια σας. Πώς έλεγαμε στο στρατό. Τέταρτο γραφείο για τα πέντε τον μπούλο. Δηλαδή πάτα το να τελειώνουμε, ξέρω εγώ. Γιατί να σπάσει τις δικές μου μπάλες. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που μισώ τη λογοκρισία. Θέλω να λέω πράγματα και δεν μπορώ να πω γιατί δεν ξέρω ποιος ακούει και αν ακούσει κάποιος περίεργος τρόμπας το τι θα πει, τι θα κάνει, τι το ένα, τι το άλλο. Δηλαδή κάποιος θα τσατιστεί, κάποιος θα παρεξηγηθεί, κάποιος θα θέλει να σου κάνει κακό, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση που μπορώ να γράψω κάπου και να μην υπάρχει κάποιος που θα τη λογοκρίνει, θα τη κατακρίνει, θα κάνει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τη τέλεια πρόταση να γράψω, κάποιος θα βρεθεί να πει κάτι. Ακόμα αυτό πριν τα social δεν το είχα συνειδητοποιήσει το πόσο έντονο είναι. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, βγάζεις τον εαυτό σου εκεί έξω και έχει συνέπειες όλο αυτό το πράγμα. Κάποιες είναι απλά από το πληκτρολόγιο, υπάρχουν και άλλες όμως που δεν μπορώ να τις πω. Κοίτα, υπάρχουν και μαγαζιά, ρε παιδί μου, πάω δοκιμάζω φαγητά ή δοκιμάζω εδώ φαγητά και σας λέω αυτό ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Μπορεί να πάτε κάποιοι από εσάς και να μην σας αρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν έχουμε τις ίδιες γεύσεις όλοι. Και πάτε στα σχόλια και μου γράφετε: πήγα, δοκίμασα, εμένα δεν μου άρεσε. Δεκτό. Υπάρχουν και άλλοι που πάνε και δοκιμάζουν, γιατί το μυαλό του κάθε ανθρώπου ξέρει δουλεύει λίγο διαφορετικά. Πάει όλος δοκιμάζει, ή μπορεί απλά να μην πήγε να δοκιμάσει,
και πάει και σου γράφει. Το φαγητό ήταν για τον Μπούτσο. Δεν το γράφουν απλά, δεν ήταν νόστιμο. Θα σου γράψουν κάτι τέτοιο. Το φαγητό ήταν για τον Μπούτσο. Άρα πληρώνεσαι για να τα λες. Άρα είσαι για τον Μπούτσο unfollow. Μαλάκα, εγώ φταίω που εσένα δεν σου άρεσε αυτό που έτυχε να αρέσει σε εμένα. Εγώ στα βίντεο σου λέω ότι αρέσει σε μένα. Δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό ή τι φαγητό αρέσει σε οποιοδήποτε από εσένα ή σε όλη την Ελλάδα. Άμα ανεβάσουν ένα βίντεο και το δουν, ξέρω εγώ, 100.000 άνθρωποι, λες και στους 100.000 ανθρώπους να αρέσει το ίδιο φαγητό. Δηλαδή, μιάου. Και αν είσαι από εκείνους που δεν είσαι σίγουρος για το πόσο ειλικρινής είμαι εγώ σε ένα βίντεο για αυτά που λέω, πολύ καλά κάνεις. Τραγικά καλά κάνεις. Γιατί στη τελική δεν πρέπει να στηρίζεσαι ούτε στα δικά μου λόγια, ούτε κανενός τα λόγια. Όσο ειλικρινής και αν σου λέω εγώ ότι είμαι οποιοδήποτε, δεν παίζει κανένα ρόλο. Έχεις δικιά σου άποψη και μια σχέση χτίζεται. Έτσι, θέλει καιρό για να χτιστεί μια σχέση. Σχέση εννοώ εμένα με εσάς. Δηλαδή, δεν είναι ότι είδες ένα βίντεο μου και τέλος αυτό που πάνε νόμος. Δηλαδή, βάλ τα κάτω, ρε παιδί μου, ζήγησέ το. Κρίνε από μόνος σου ποιους ανθρώπους θέλεις να εμπιστεύεσαι. Ποιον θεωρείς λογικό, ποιον θεωρείς παράλογο. Το ότι λέμε κάτι οποιοδήποτε στα social δεν είναι νόμος. Άμα σου πω αυτό εδώ πέρα γαμάει, δεν σημαίνει να με ακούσει εμένα. Για μένα ναι, μπορεί να γαμάει, ρε παιδί μου. Για σένα μπορεί να μην γαμάει. Ψάξ το πρώτα, δες το, Google, ρε, κάνε κάτι, δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Είναι απλό, ρε παιδί μου. Αν σε κάποια βίντεο σου λέω ότι μου αρέσουν κάποια φαγητά και αυτά τα φαγητά σου αρέσουν και εσένα, σκέψου ότι μπορεί απλά να μας αρέσουν σε εμάς δύο σαν ανθρώπους ίδιες γεύσεις. Αν λέω κάποια που δεν σ' αρέσουν, δεν ξέρω, παιδί μου, άλλους γευστικούς κάλικες έχει ο καθένας μας. Σκέψου το οτιδήποτε. Σκέψου ποιον θα εμπιστευτείς. Σκέψου ποιον θα ακολουθήσεις, γιατί αν νομίζεις ότι ο κόσμος γενικά θέλει το καλό μας, αρχίδια. Αρχίδια. Ότο μαλάκα, πολύ σοβαρό μου βγήκε. Για αστείο πήγα να το κάνω εγώ αυτό το βίντεο. Συγγνώμη, έτσι. Συμβαίνουν και αυτά.